Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Στις αγορές για πρώτη φορά από το 2010 η Ελλάδα ξεπερνούν κάθε προσδοκία οι προσφορές για τα ομόλογα, τα ωφέλη για προϋπολογισμό και επιχειρήσεις. Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας αμφισβητεί τη σημασία της επιστροφής στις αγορές. Είναι θλιμμένοι και πονάνε, απαντά το Μαξίμου. Ιστορίες τρέλας. Με πάρτι φοροδιαφυγής ανακάλυψε το ΣΔΟΕ. Πρωταγωνιστές αγρότες, δικηγόροι και γιατροί. Εμπλοκή και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Φωτογραφίες σοκ από την κακοποίηση του Καρέλη στις φυλακές Νιγρήτας. Πρώτες προφυλακίσεις για 6 από τους κατηγορούμενους. Δραματικό φινάλε στην κατάθεση Πιστόριους. Η απίστευτη στιγμή της πίεσης του εισαγγελέα στον Παραόλου Διονίκη να ομολογήσει το έγκλημά του. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας με την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές αύριο μετά από 4 χρόνια. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα το εγχείρημα με 5ετές ομόλογο και με στόχο να αντλήσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη οι προσφορές που έχουν συγκεντρωθεί στην άτυπη διαδικασία που βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στο Λονδίνο ξεπερνούν σύμφωνα με πληροφορίες τα 11 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ο στόχος της Αθήνας φαίνεται να υπερκαλύπτεται κατά 5 φορές, με το επιτόκιο να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 5%. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και τον Αλέξη Παπαχελά. Μετά από 4 χρόνια αποκλεισμού, η Ελλάδα επιστρέφει με 5ετές ομόλογο στις αγορές. Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5ετή ομολογιακή έκδοση σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βιβλίο εγγραφών θα ανοίξει την 5η στις 11 το πρωί, με τα πρώτα μηνύματα από τη διαδικασία προεγγραφών να κάνουν λόγο για θεαματική συμμετοχή. Το ύψος της κάλυψης της ζήτησης είναι αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως την ελληνική πλευρά και όχι τόσο το ύψος του επιτοκίου, που τοποθετείται στην περιοχή του 5,2%, αν και στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί και χαμηλότερα. Σύμφωνα με το Reuters, οι προεγγραφές έχουν ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, με την ελληνική πλευρά να αναζητά 2,5. Στην τελευταία έκδοση 5ετούς ομολόγου, το Φεβρουάριο του 2010, το επιτόκιο είχε εκτοξευθεί στο 6,1% έναντι 3,5% της έκδοσης του Ιανουαρίου. Είναι το επιστέγασμα μια μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός με αιματηρές θυσίες και η εφαρμογή πολιτικών της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά που μπόρεσε να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δε σημαντικό το ότι κατορθώνουμε να βγούμε στις αγορές χωρίς να έχει γίνει πρώτα η μεγάλη συζήτηση, η μεγάλη διαπραγμάτευση για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν η Bank of America, η Merrill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Bank, η JP Morgan και η Morgan Stanley. Στην ελληνική κυβέρνηση επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επιτυχία της εξόδου, καθώς και προσεκτικά σχεδιασμένη είναι, αλλά και γιατί η ιονή είναι καλή. Το επιτόκιο στην έκδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματείων της Τρίτης υποχώρησε θεαματικά από το 3,6% της προηγούμενης έκδοσης του Μαρτίου στο 3,01. Είναι μια αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα ότι επανερχόμαστε, έστω και με ένα μικρό ποσό, σε συνθήκες πιο κανονικής χρηματοδότησης της οικονομίας. Απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί πρώιμης εξόδου στις αγορές, κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι μόνο από αυτήν την έκδοση εξοικονομούνται περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σύγκριση με την άντληση ισόποσων κεφαλαίων μέσω εντόκων γραμματείων. Μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις και για την έκδοση ετήσιων γραμματείων. Μετά από 4 χρόνια τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Δεν εφησυχάζουμε ούτε πανηγυρίζουμε. Αφήνουμε την αντιπολίτευση να μεμψημυρεί, εμείς προχωράμε. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Γιώργος Προβόπουλος σημείωσε ότι οι τράπεζες άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του δημοσίου στις αγορές. Η επιτυχής αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από την αγορά ύστερα από τα πρόσφατα stress tests έχουν διευκολύνει την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εξόδου, για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 6% στο 5,75%. Για το πρώτο τρίμηνο, τα ελληνικά ομόλογα ήταν πρωταθλητές, καθώς τα spreads υποχώρησαν πολύ. Υποψιάζομαι ότι το νέο αυτό ομόλογο θα πάει πολύ καλά, γιατί οι επενδυτές βλέπουν ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στο μέλλον. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πρωτοφανή ανάκαμψη της Ελλάδας, ενώ το Bloomberg υποστηρίζει ότι η χώρα απομακρύνεται από το χείλος της καταστροφής. Is it a big step forward
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα. Πρώτον, αποτελεί θετική δημοσιότητα. Είναι σε όλα τα μέσα. Όσο οι Έλληνες θα αποδεικνύουν ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις αγορές, τόσο ευκολότερη θα γίνεται η ζωή τους. Στον αντίποδα, το περιοδικό Spiegel θεωρεί ότι οι επενδυτές δεν επιθυμούν να επενδύσουν λόγω της βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά επειδή τα ελληνικά ομόλογα απολαμβάνουν ενός είδους γερμανικής κρατικής εγγύησης, δεδομένου ότι ένα νέο PSI αποκλείεται. Η επιστροφή στις αγορές δεν συνιστά επιστροφή στην ομαλότητα, είναι το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung. Μεταφερόμαστε τώρα στο Γιάννη Τζούνο που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου έσπευσε νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών Εκτάκτος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, εν όψη προφανώς Γιάννη της Μεγάλης Μέρας. Και για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχει το Οικονομικό Επιτελείο σχετικά με την έξοδο της Ελλάδος στις αγορές, ο κύριος Τουρνάρας βγαίνοντας δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ότι περισσότερα στοιχεία θα έχει αύριο και θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο, είπε ο κύριος Τουρνάρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι και το ποσό, το είπατε και στο βίντεο, και το ποσό έχει υπερκαλυφθεί, αλλά βέβαια και το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι και κάτω από το 5%. Άρα με αυτόν τον τρόπο λένε κυβερνητικές πηγές ότι δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα επιχειρήματα, απορρίπτονται δηλαδή τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, ότι έχουμε βγει πολύ πιο νωρίς στις αγορές και αυτό γιατί και το ποσό έχει υπερκαλυφθεί και το επιτόκιο θα είναι ικανοποιητικό συν τα ωφέλη τα οποία θα έχει το ελληνικό κράτος από την έκδοση αυτού του ομολόγου. Προσθέτουν δε ότι είναι μια πλήρης επιβεβαίωση και των πολιτικών της κυβέρνησης αλλά και του θετικού κλίματος το οποίο υπήρχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην Ευρώπη για τη χώρα μας. Φιδωλώς στα λόγια, όχι στα χαμόγελα ο Γιάννης Τουρνάρας. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ήρθαμε να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο για μια θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη θα έλεγα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά απόψε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε αύριο. Οι προσπάθειες, ο καλός προγραμματισμός επιβαβεύονται. Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί από πάσης προσφορές, ξέρετε ποιο είναι. Δεν μπορώ να σας πω απόψε τίποτα. Θα αύριο, πολύ χαμογελαστό, δεν ξέρω αν είναι και τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που έχετε. Αύριο κάποια στιγμή θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αύριο σε 9 το πρωί λοιπόν ανοίγει το βιβλίο των προσφορών Μπάμπη. Θα ήθελα να δούμε κάποια πράγματα ξεκινώντας από τα ωφέλη από αυτή την διαδικασία, από αυτό το εγχείρημα 4 χρόνια μετά. Να δούμε δηλαδή ποια είναι η σημασία. Ναι. Το πρώτο κατά τη γνώμη μου είναι ότι ανακτάει η Ελλάδα, ανακτάει η ελληνική δημοκρατία. Στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας εκδίδονται τα ομόλογα, την χαμένη αξιοπιστία. Την αξιοπιστία που χάσαμε το 2009 και το 2010. Το δεύτερο είναι ότι επιστρέφουμε στον πραγματικό κριτή για τις επιδόσεις της οικονομίας και επομένως και για όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε, όσοι την καταβάλαμε στην περίοδο αυτή, την πολύ δύσκολη. Το τρίτο είναι ότι πάμε σε μια απεξάρτηση από τους γραφειοκράτες. Οι γραφειοκράτες θα έχουν πλέον, την Τρόικα εννοώ, λιγότερα πράγματα να πούνε και λιγότερη σημασία θα τους δίνει κανείς όταν οι αγορές θα επικυρώνουν ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στην Αθήνα είναι η σωστή. Και αυτό επικυρώνεται όταν τα ομόλογά σου πολλούνται και βεβαίως πολλούνται σε μια καλή τιμή με τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς. Το επόμενο είναι ότι όλα αυτά μαζί συμποσούντα μας φέρνουν κοντά σε δύο πράγματα που τα θέλουμε πάρα πολύ. Το ένα είναι η απελευθέρωση της εσωτερικής ρευστότητας. Ακόμη τώρα το κράτος παίρνει με τα έντονα γραμμάτια ρευστότητα την οποία τη χρειάζεται η οικονομία για να ξαναστήσει τα πόδια της στην επιχειρηματικότητα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι όλα αυτά μας φέρουν πραγματικά κοντά στο τέλος του μνημονίου, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση Σαμαρά θέλει να το κάνει, αν είναι δυνατόν, πριν τις εκλογές, αλλά ένας ρεαλιστής θα έλεγε ότι δεν θα είναι πριν τις εκλογές και όλοι ευχόμαστε να είναι μετά τις εκλογές. Υπάρχουν αρκετά βήματα ακόμη, όπως βεβαίως πολλά και πολύ ψηλά και κακοτράχαλα μονοπάτια, Μπάμπη, σκαλοπάτια μάλλον, έπρεπε να ανέβουμε για να φτάσουμε ως εδώ. Και είναι καλό να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε και από πού περάσαμε ώστε να φτάσουν τα επιτόκια σε ένα τέτοιο σημείο ώστε η Ελλάδα τελικά να το τολμήσει. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από πίσω.
Ναι. Όπως ξέρουμε όλοι, από τις εκλογές του 2009 και μετά άρχισε να εκδηλώνεται πλέον το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα. Το πρόβλημα ήταν δημοσιονομικό και λίγο αργότερα καταλάβαμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Λίγο αργότερα, μα η κατάσταση, η έλλειψη μέτρων, η έλλειψη πυθούς και η όλη κατάσταση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί η κυβέρνηση Παπανδρέου μας οδήγησε στο διάγγελμα. Στο διάγγελμα Παπανδρέου, στο Καστελόριζο. Όχι, απλώς θέλω να διευκρινίσω πως πίσω βλέπουμε μια πραγματική αποτύπωση των spreads έτσι όπως διαμορφώνονταν ανάλογα εδώ με τις εξελίξεις που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Βλέπουμε τις αποδόσεις που είναι και το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν, ανεβαίνει, έχουμε το πρώτο κλικ. Εκεί άρχισαν τα πράγματα να γίνονται χειρότερα και να ανεβαίνει. Άρα τα μηνύματα μας ερχόντουσαν από τις αγορές. Δεν μας ερχόντουσαν από πουθενά αλλού, διότι οι γραφειοκράτες και οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών ήταν μέσα σε μια δική τους δίνη και μια αδυναμία να κατανοήσουν τα πράγματα. Αυτό δεν άργησε πολύ και μετά το διάγγελμα δεν μας τα είπε όλα ο Γιώργος, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβαμε το συμπέρασμα, πήγαμε σε μνημόνιο. Λίγοι τότε καταλαβαίναμε τι σημαίνει αυτό και πόσο κακό θα είναι για όλους μας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αγορές είπαν ότι παιδιά όσοι εδώ ήταν, εμείς άλλα λεφτά δεν σας δίνουμε. Αυτή είναι η στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα βγαίνει από τις αγορές. Βγαίνει από τις αγορές, μπαίνει στο μνημόνιο γιατί ξέρει ότι θα βγει από τις αγορές, είναι το επόμενο βήμα. Και εκεί πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός αγορών είσαι ισχύρας γραφειοκρατών και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία ελεύθερη, καπιταλιστική, που η μόνη της ύπαρξη είναι μέσα στις αγορές και όχι έξω από αυτές. Δεν έφταναν όλα αυτά. Περπατώντας στην παραλία της Ντοβίλ, λίγους μήνες αργότερα, ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ, που γελούσαν και εκείνη την ημέρα με τον ίδιο τρόπο, αποφασίζουν ότι πρέπει να πληρώσουν και όσοι δάνεισαν την Ελλάδα. Και αν μεν το αποφάσισαν αυτό και ταυτοχρόνως κάνανε κάτι γι' αυτό, τα πράγματα θα ήσαν καλύτερα. Δεν κάναν τίποτε απολύτως, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πνίγεται στην κρίση ολοένα και χειρότερα και τα spreads που είπες, τα οι αποδόσεις, να παίρνουν την ανηφόρα. Βγάλτε τους αυτούς τους δύο για να δούμε πώς πήραν την ανηφόρα, που αυτό ήταν το πραγματικό μας πρόβλημα. Εκεί πάνω, βλέπετε πώς πήγανε στο Θεό, εκεί πλέον ήταν αδύνατο να δανειστεί οποιοδήποτε. Η χώρα, αν δεν ήταν στην Ευρώπη, θα είχε μπατήρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ είναι η πρόταση λοιπόν για δημοψήφισμα, αυτή η δραματική νύχτα στις Κάνες, που όλοι θυμόμαστε Μπάμπη, που κανείς δεν περίμενε ότι ποτέ θα βλέπαμε σε τέτοια ύψη τα spreads των ελληνικών ομολόγων. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι και η συνάντηση των δύο μεγάλων ηγετών στην Ντοβίλ άνοιγε και ένα παράθυρο για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνυπολογίζονταν στο να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά μεταξύ της Ντοβίλ και της πρότασης για δημοψήφισμα, που οδήγησε τελικώς στην εκθρόνηση του κυρίου Παπανδρέου, περνάει ένας ολόκληρος χρόνος. Και γίνονται τα μύρια όσα. Εκεί, και μετά έρχεται το PSI. Εκεί λοιπόν πρέπει να βγούμε από την καταστροφή. Η έξοδος από την καταστροφή καθιστά υποχρεωτικό πλέον το κούρεμα του δημοσίου. Η πρώτη συζήτηση λοιπόν για κούρεμα γίνεται. Εδώ τα έχουμε μπερδέψει λίγο, είχες δίκιο πριν που το έλεγες. Έχει προηγηθεί η πρώτη συζήτηση για κούρεμα. Στις Κάνες η πρόταση για δημοψήφισμα και πάμε πλέον για το πραγματικό κούρεμα, το οποίο είναι το PSI και το οποίο μας πηγαίνει στα 103 δισεκατομμύρια κόψιμο χρέος. Τότε έχουμε μία εκτόνωση των spreads, όπως αμέσως, βλέπεις, βλέπουμε εδώ κατευθείαν. Είναι κάθετη εκτόνωση. Αλλά δεν κρατάει για πολύ. Δεν κρατάει για πολύ, διότι δυστυχώς με το που κάναμε κάτι, αμέσως η πολιτική μας εδώ, το σκηνικό ήταν πάμε τώρα να δούμε πώς θα το πάρουν επάνω τους οι πολιτικοί. Και ζητούν εκλογές. Οι εκλογές γίνονται και οδηγούν την Ελλάδα σε δεύτερο γύρο, πραγματικό γύρο, τεράστιου προβλήματος και εκεί πράγματι τέθηκε το θέμα, ίσως η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα εκτός ευρώ. Πρώτος γύρος εκλογών, δεύτερος γύρος εκλογών, τα επιτόκια φεύγουν επάνω και για μια ακόμη φορά η προσπάθεια να μπούμε γρήγορα στις αγορές χάνεται. Και ακολούθως, τι κάνουμε, πάμε στις δύο αγορές, τις πήγαμε αυτές. Εξαγορά χρέους 32 δισεκατομμύρια ευρώ, 27 Νοεμβρίου του 2012. Το Νοέμβριο λοιπόν, ένα χρόνο μετά τις Κάνες και το δημοψήφισμα, μας ζητούν να κάνουμε πρόσθετο κούρεμα του χρέους, το κάνουμε και αυτό, μας χρωστούν από τότε 10 δις, τα λέμε άλλη στιγμή όμως γιατί, και εκεί πλέον που πάμε στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αυτό ήταν που έπρεπε να έχει γίνει περίπου ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, αντί να γίνει Μάιο-Ιούλιο του 2013, θα έπρεπε να έχει γίνει το καλοκαίρι που εμείς κάναμε εκλογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι περάσαμε τεράστιες περιπέτειες για να φτάσουμε σε αυτό που το πλησιάζαμε διαδοχικά και κάθε φορά έφευγε πιο πέρα. Που ήταν τι? Το να βγούμε στις αγορές. Και το ερώτημα τώρα, νομίζω, όσων μας παρακολουθούν. Ωραία, βγαίνουμε αύριο, παίρνουμε αυτά τα 2,5 δις μπάμπι. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Αφού λοιπόν ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο και
Κλείσαμε την τέταρτη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Το επόμενο βήμα είναι και το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που περιμένουμε αύριο τελικώς και μεθαύριο, θα έλεγα εγώ. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε φθηνότερο χρήμα για τις καλές επιχειρήσεις. Με το κράτος να έχει βγει στην αγορά και να έχει φτιάξει μια τιμή, πολλές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πάνε στη διεθνή αγορά να πάρουν χρήμα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι δεν υπάρχει αρκετή αποταμίευση στη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι αυτό επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, οι οποίοι βλέποντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές, νιώθουν την ασφάλεια, αλλά μπορούν να εκτιμήσουν και τον κίνδυνο για να έρθουν να βάλουν περισσότερα χρήματα, τα οποία υπάρχει διάθεση. Mm-hmm. Το ελληνικό χαρτί, η Ελλάδα ζητείται πλέον πάρα πολύ. Και το τελευταίο είναι ότι ετοιμάζει το τι θα συμβεί αύριο, ετοιμάζει χαμηλότερα επιτόκια την επόμενη φορά. Διότι υπάρχει επόμενη φορά που θα είναι το φθινόπωρο και εκεί το επόμενο ομόλογο θα είναι ακόμη πιο χαμηλά. Άρα σιγά σιγά η Ελλάδα μπαίνει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Πάπη, σε ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Τώρα κυρίες και κύριοι, γύρω από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές έχει από το πρωί στηθεί άγρια πολιτική κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μεν κυβέρνηση μιλά για την αρχή του τέλους της κρίσης, ο δε ΣΥΡΙΖΑ μιλά για προεκλογική φιέστα που μάλιστα θα ζημιώσει τον ελληνικό λαό. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά μαζί μου, Αλέξη Παπαχελάς. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει την επικείμενη έξοδο στις αγορές ως ένα ακόμη βήμα στην τελική ευθεία της εξόδου από την κρίση. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για προεκλογική φιέστα και παρουσιάζει την έκδοση ελληνικών ομολόγων που ήταν στόχος από το 2010, οπότε μπήκαμε στο μνημόνιο, ως απόφαση επικοινωνιακού περιεχομένου. Τις τελευταίες μέρες, δείτε τι ζούμε. Αναλογιστείτε και θυμηθείτε τι ζούμε, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά όλα αυτά τα 4 χρόνια. Τη μαύρη τετραετία των δανειστών και των τοκοκλήφων και των προθήμων να υπηρετήσουν κάθε επιθυμία των δανειστών και των τοκοκλήφων. Μέχρι τώρα υποτίθεται ότι δανειζόμασταν από τοκογλήφους κατά την αντιπολίτευση. Τώρα που μπορεί να μην δανειζόμαστε από τους συγκεκριμένους αλλά να δανειστούμε και από τις αγορές, πάλι και αυτό είναι βλαπτικό. Νομίζω το πιο βλαπτικό από όλα είναι η στάση της αντιπολίτευσης. Οι εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα ξύφη τους στον Sky. Τη μία στιγμή μας λέτε, λέτε αυτό, λέτε. Και μπορείτε να απειλήσετε τους δανειστές μας. Κυρία Σμακοπούλη, σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όταν βρίσκουμε λεφτά, αυτό δεν μας κάνει πιο ισχυρούς. Είναι παρανοϊκό αυτό που λέτε και πολύ λυπάμαι. Κυρία Σκουρλέτη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μια επιστροφή στις αγορές. Πρόκειται για ένα τρίκ, για μια κοροϊδία η οποία κυρίως, λέω, αποδυναμώνει πια το πολιτικό αίτημα αυτή τη στιγμή που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα, που είναι το θέμα του κουρέματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θλίβεται που ολόκληρος ο κόσμος εκφράζει τον θαυμασμό του για την επιτυχία της Ελλάδας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας για τον πόνο τους. Η μιζέρια πάντως δεν αφορά την Ελλάδα. Μάχη όμως και στο Twitter για τον Δημήτρη Παπαδημούλη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δανείζονται με 5% αντί για το ισχύον 1,5% αυξάνοντας το δημόσιο χρέος. Νέα Δημοκρατία Πασόκ κάνουν την πιο ακριβή εκλογική καμπάνια με δημόσιο χρήμα. Όπως καταλάβατε, ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε ένα εντελώς μυστικό σχέδιο για να δανειζόμαστε με 1,5% χωρίς μνημόνιο. Αλλά μας το κρύβει ο άτιμος. Η συζήτηση για τις αγορές μεταφέρθηκε και στη Βουλή. Η έξοδος στις αγορές από πλευράς Πορτογαλίας είχε επιτόκιο 2,65%. Επομένως, το επιτόκιο το 5,25% δεν νομίζω ότι πρέπει να το πανηγυρίζω σε επιτυχία. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που βιάζεται να έρθει η Κυριακή του Θωμά που είναι 27 Απριλίου. Είστε οι άπιστοι Θωμάδες της χώρας. Άλλο είναι η έξοδος στις αγορές και άλλο είναι η έξοδος από την κρίση. Από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να μην παρασυρθούν από την όποια, όπως είπε, μικρή ανάκαμψη ακολουθήσει. Ο λαός μας δεν πρέπει να παρασυρθούν από τους πανηγυρισμούς για έξοδο στις αγορές, δεν πρέπει να παρασυρθούν από την όποια πιθανή μικρή ανάκαμψη ακολουθήσει στη συνέχεια. Θέση πήρε ο Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας στον Άρη Πρωτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Η Ελλάδα πρέπει να βγει στις αγορές, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να δούμε πόσο θα μας κοστίσει. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα βήμα απλά και μόνο απροετοίμαστο, απλά και μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Νέο θέμα για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από τις δηλώσεις για το χρέος και το ευρώ από το μέλος της πολιτικής γραμματείας Αντώνη Νταμανέλο, ο οποίος μίλησε στην πρώτη γραμμή. Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, θα ελέγξουμε τις τράπεζες, θα ελέγξουμε το τοπίο.
και θα μέσα σε αυτό και στην κατεύθυνση που σας είπα προηγούμενα της άρνησης πληρωμής του χρέους θα επιχειρήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Να καλησπέσω λοιπόν εδώ τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται, Αλέξη, ότι αύριο κλείνει ένας τετραετής κύκλος όπου μοναδική πηγή δανεισμού για τη χώρα ήταν ο μηχανισμός στήριξης και τα μνημόνια, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι περισσότερο ο συμβολισμός του εγχειρήματος παρά αυτά καθ' αυτά τα 2,5 δις, έτσι, που θα αντλήσουμε. Νομίζω ότι πλέον είναι μια απόδειξη ότι η Ελλάδα βγαίνει από την Ατλαντική και ότι στέκεται στα πόδια της. Και είναι σαφές ότι οι εταίροι και οι δανειστές, σε πάση περιπτώσει, θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το συμβολισμό. Νομίζω ότι αυτό συνδυάζεται και με την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, η οποία πιστεύω ότι θα δώσει ένα μήνυμα ότι θέλει και η Ευρώπη, η υπόλοιπη, να βοηθήσει την Ελλάδα να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, σε μια τροχιά, πάση περιπτώσει, και αυτάρκειας, να το πω έτσι. Οπότε νομίζω πραγματικά ότι γυρίζουμε σελίδα. Είναι βέβαια εντυπωσιακό για μένα το πώς αντιδρούν και οι αγορές. Mm-hmm. Με την έννοια ότι μου έλεγε κάποιος στο Λονδίνο, για παράδειγμα, ότι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος πριν από 1,5 χρόνο έλεγε ότι θα γίνει εμφύλιος στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να την αγγίζει κανείς γιατί το πολιτικό ρίσκο είναι τεράστιο, χθες έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει πολιτικό ρίσκο και άρα θα πρέπει να μπουν οι τράπεζες σε αυτή την έκδοση. Νομίζω ότι αυτό θα λέει όλα. Εντυπωσιακό, σωστά, γιατί είναι οι ίδιες αυτές οι αγορές που μας κλώτσισαν και από την περιοχή τους, από τα λιμέρια τους πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, ενώ η έκδοση στις αγορές προετοιμαζόταν να λέξει από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών, μεθοδικά εδώ και καιρό, έρχεται να εκδηλωθεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική συγκύρια, η οποία προσδιορίζεται από κάποια γεγονότα. Έρχεται λίγες μέρες μετά την υπόθεση Μπαλτά, που τάραξε την κυβέρνηση, έρχεται σίγουρα βρίσκοντας την Ελλάδα σε προεκλογική φάση και έρχεται, όπως είπες και εσύ, λίγο πριν την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι πρέπει να δούμε αυτό το εγχείρημα σε πολιτικά κομματικά συμφραζόμενα. Μιλούν για προεκλογική φιέστα. Κοίταξε, νομίζω ότι η αντιπολίτευση κάνει αυτό που κάνει πάντα η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Δηλαδή, γκρινιάζει και κάνει κριτική. Νομίζω από την άλλη ότι αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτή η έκδοση είχε προετοιμαστεί και τεχνικά τουλάχιστον από τις 25 Μαρτίου, δηλαδή πριν υπάρχουν οι αποκαλύψεις περί Μπαλτάκου και όλα τα σχετικά. Συνεπώς νομίζω ότι είναι προφανές για μένα ότι η κυβέρνηση ήθελε βεβαίως την έξοδο στις, αυτή τη μικρή έξοδο στις αγορές, διότι σίγουρα την τονώνει πολιτικά, αλλά δεν νομίζω ότι εξαντλείται, εν πάση περιπτώσει, αυτό το εγχείρημα μόνο σε πολιτικές σκοπιμότητες. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι ένα μεγάλο βήμα σταθεροποίησης, το οποίο θα εξυπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει, και αυτή την κυβέρνηση και όποιος άλλος είναι στην κυβέρνηση σε μερικούς μήνες. Είναι, όπως λέμε, ένα σταθερό βήμα, ένα θετικό βήμα στην έξοδο από την κρίση. Δεν βγαίνουμε από την κρίση σίγουρα με αυτό το βήμα. Είναι σίγουρο όμως ένα πολύ μεγάλο και ένα σταθερό βήμα. Και βέβαια, να το πούμε και ξεκάθαρα, γιατί εάν η Ελλάδα θέλει να δανειστεί λεφτά, που ακόμα χρειάζεται λεφτά, μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Ή να κάνει ένα μνημόνιο καινούριο και να πάρει ένα σχετικό φθηνό χρήμα από τους δανειστές, ή, εν πάση περιπτώσει, να βγαίνει με τέτοιου είδους εκδόσεις και να παίρνει κάπως πιο ακριβό χρήμα. Άλλος τρόπος να βρεθούν λεφτά, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω να υπάρχει. Αλέξη, η επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δίνει παρακαταθήκη στη συζήτηση που θα ξεκινήσει για το χρέος. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή η συζήτηση ξεκινά αυτή την Παρασκευή με τον Αντώνη Σαμαρά να το θέτει στην Άγγελα Μέρκελ. Νομίζω ότι θα δούμε μια, θα έλεγε κανείς έτσι, μικρή συζήτηση και ρηχή συζήτηση γύρω από το θέμα του χρέους. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια εκδήλωση προθέσεων από τους εταίρους, κυρίως το Eurogroup, το οποίο θα γίνει στις αρχές Μαΐου, όταν θα είναι και επιστοποιημένο αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα. Νομίζω όμως προσωπικά ότι η μεγάλη συζήτηση για το χρέος, τι πραγματικά δηλαδή θα γίνει με το χρέος, θα γίνει το καλοκαίρι. Θα περιμένουν δηλαδή να περάσουν οι εκλογές, να υπάρξει μια συζήτηση για ένα νέο είδος συμβόλαιο, από το οποίο θα υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές. Νομίζω ότι θα σταματήσουμε να βλέπουμε την Τρόικα όπως τη βλέπουμε μέχρι τώρα. Θα υπάρξει ένα νέο συμβόλαιο που θα υπάρχουν κάποιοι βασικοί στόχοι και δεν θα υπάρχει αυτό το μικρομάνατζμεντ που υπήρχε μέχρι τώρα από την Τρόικα. Θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό δηλαδή σκηνικό. Αλλά αυτό περιμένω εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι θα καταλήξει περί το τέλος του καλοκαιριού, όχι νωρίτερα από αυτό. Πάντως, οι όποιες θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία λύνουν και τα χέρια της Άγγελα Μέρκελ και μπροστά στη δική της κοινή γνώμη, έτσι δεν είναι? Δεν την βοηθά όλο αυτό? Χωρίς καμιά αμφιβολία. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει και η κυρία Μέρκελ να πει επασχετός είναι ότι ορίστε, μετά την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, και η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της, όχι βεβαίως με το θεματικό τρόπο που θα ήθελαν ενδεχομένως, το κάνει όμως, και ότι με τη βοήθεια των Ευρωπαίων θα πάμε και παρακάτω και ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Και νομίζω ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα το οποίο υπάρχει είναι ότι όλη αυτή η φιλολογία περί πιθανής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ
Πιστεύω ότι και την Παρασκευή και με τις δηλώσεις που θα κάνει η κυρία Μέγκελ θα θαυτεί μια και έξω. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, όπως λέω, όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, για όποια κυβέρνηση θα έχουμε στο μέλλον. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δημιουργεί προσδοκίες και στον επιχειρηματικό κόσμο. Πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που είχαμε σήμερα στο ρεπορτάζ του Νίκου Υποφάντη. Προσδοκίες για αυτά αποτελέσματα στη ρευστότητα και αλλαγή ψυχολογία στην αγορά δημιουργεί στον επιχειρηματικό κόσμο η πρώτη έξοδο τη χώρα στι αγορέ από το 2010. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνο πια που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα είναι η ενίσχυση τη αγορά. Δηλαδή η δημιουργία χρήματο που θα κυκλοφορήσει στην αγορά και θα αναπτύξει τι επιχειρήσει οι οποίε είναι σε δύσκολη θέση. Τι θα αλλάξει για τι επιχειρήσει? Αυτό για μα είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Το επόμενο βήμα, συμφωνεί ο επιχειρηματικός κόσμος, θα πρέπει να είναι πλέον η χωρίς εμπόδια και δισταγμούς η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτό θα δημιουργήσει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε κάποιο μεταγενέστερο χρονικό διάστημα να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να βγουν σαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, να μπορέσουν να σηκώσουν κάποια λεφτά. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δανείζονταν με επιτόκια που ξεπερνούσαν το 8% βλέπουν την έξοδο της χώρας στις αγορές ως ανάσα, αφού και οι επιχειρήσεις πλέον θα μπορούν να βρίσκουν νέα χρήματα από το τραπεζικό σύστημα με επιτόκιο δανεισμού κοντά σε αυτό που δανείζεται η χώρα. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, διότι μετά το 2010 για πρώτη φορά η Ελλάδα βγαίνει και πάλι στις αγορές. Αυτό σημαίνει μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ότι πλέον θα υπάρξει πολύ σύντομα δυνατότητα για την ελληνική επιχείρηση να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες διαθέτουν εξωστρέφεια και είναι υγιείς και σήμερα στενάζουν από την έλλειψη ρευστότητος λόγω του country risk το οποίο υπάρχει. Οι επιχειρηματίες πάντως αναμένουν μετά τη δοκιμαστική έξοδο της χώρας με χαμηλό επιτόκιο να αλλάξει το κλίμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από το εξωτερικό τις ελληνικές επιχειρήσεις και να εμπιστευτούν όλο ένα και περισσότερο τα ελληνικά προϊόντα. Συνδέομαι τώρα με το Σταμάτη Ασημένιο στην Deutsche Welle, στη Ιβόνη. Σταμάτη, από το πρωί έχουμε πολλά εκτενή δημοσιεύματα γύρω από το εγχείρημα της Ελλάδας να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στις αγορές. Άλλα είναι ενθουσιώδη, άλλα είναι επιφυλακτικά, άλλα είναι και δεικτικά. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε από τη Γερμανική Βουλή πάντως και η ίδια η Άγγελα Μέρκελ. Ναι, η καγκελάρη η ουσία έκανε λόγο για πρώτες επιτυχίες στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Επιτυχίες που δεν θα πρέπει να υποτιμώνται. Επέμεινε όμως η καγκελάρη ότι η κρίση δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί και ότι θα πρέπει ακόμη να διανυθεί αρκετός δρόμος. Μάλιστα, παρέπεψε στα επιτόκια που πληρώνουν πολλά κράτη και είναι υψηλά, στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και προπαντός στις τάξεις των νέων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Μία μέρα πριν, να υπενθυμίσουμε, το Υπουργείο Οικονομικών είχε χαιρετήσει μέσω του εκπροσώπου του τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για επιστροφή στις αγορές, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των χρηματαγορών στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδας στις κεβαλαγορές είναι στο επίκεντρο των ρεπορτάζ, των σχολείων και των αναλύσεων στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Με γενικό τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε: Η Ελλάδα επιστρέφει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Mm-hmm. Οι περισσότεροι αναλυτές αντιμετωπίζουν θετικά και αισιόδοξα το εγχείρημα, με τον Αλεσάνδρο Τζιανσάντι, στέλεχος της ING, να δηλώνει ότι πριν από ένα ακόμη χρόνο θα ήταν αδιανόητο να αντλήσει η Ελλάδα χρήματα στις κεφαλαχώρες. Τώρα όμως αυτό έχει γίνει πραγματικότητα. Το τέλος της κρίσης εμπιστοσύνης διακρίνει στην εξέλιξη αυτή ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank, ο Christian Schulz, χαρακτηρίζοντας καθοριστικό σημείο γι' αυτό την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως να σου πω ότι άλλοι αναλυτές αποδίδουν την επιστροφή στις αγορές σε έναν συνδυασμό παραγόντων, στις περικοπές και μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η Ελλάδα, στο ελκυστικό επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων, σε συνάρτηση με ένα είδος γερμανικής εγγύησης. Να σου πω τέλος ότι θεωρούν κομβικό σημείο το γεγονός ότι οι επενδυτές αποσύρουν τα κεφαλαιά τους από τις αγορές των αναδυωμένων οικονομιών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα το ΣΔΟ εδώ συνέχιζε τις έρευνες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ερευνώντας και τη λίστα Lagarde με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με συγχωρείτε, να αποκαλύπτουν φοροφυγάδες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Από τα φρέσκα λαβράκια ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις 2 αποθανόντων συνταξιούχων, όπως το ακούτε, που βρέθηκαν με 3 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό τους, αλλά και η περίπτωση γνωστού μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας με αδικαιολόγητη περιουσία που φτάνει το 1 εκατομμύριο 600.000 ευρώ. Γιατροί, μεγαλοδικηγόροι, ακόμα και αποθανόντες συνταξιούχοι συμπληρώνουν την καινούργια λίστα των πολυεκατομμυριούχων φοροφυγάδων του ΣΔΟΕ, που είτε μη εκδίδοντας αποδείξεις είτε παρουσιάζοντας πλαστά τιμολόγια, φούσκωναν τους λογαριασμούς τους στερώντας από το κράτος εκατομμύρια ευρώ.
7 ελεγχθέντες μάλιστα φιγουράρουν σε περίοπτη θέση στη λίστα Lagarde. Μόνο στην Αττική βρέθηκαν 47 επιχειρήσεις που παρουσιάζοντας πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ στέρισαν από το κράτος 13.400.000 ευρώ. Βαριά ήταν η καμπάνα τους ΔΟΕ και στη Θεσσαλία, όπου 20 αγρότες και 9 αγροτικοί συνεταιρισμοί θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ, καθώς έπαιρναν επιστροφές ΦΠΑ με πλαστά τιμολόγια. Λαβράκι έβγαλε και ο έλεγχος στο Νότιο Αιγαίο, που ένα τουριστικό γραφείο εκμετάλλευσης πλοίων παρουσίασε 367 εικονικά τιμολόγια για να καλύψει πραγματικά κέρδη, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Όποιος από τους αγρότες έχει κάνει παράνομη πράξη, ιδιαίτερα όποιος έχει εισπράξει χρήματα με πλαστά τιμολόγια, θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εξέδιδαν αποδείξεις εκτοξεύοντας τα εισοδήματά τους στα ύψη, προκαλεί η περίπτωση μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας, γνωστού για πελατεία επαναστατικών αντιλήψεων, ο οποίος επαναστάτησε και ο ίδιος κρύβοντας 1.600.000 ευρώ. Επιπλέον ξεχωρίζουν η περίπτωση οδοντιάτρου στη Βούλα, που μέσα σε 5 χρόνια δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ. Η περίπτωση γυναικολόγου στην Αθήνα, που επέκρυψε εισοδήματα 2.636.000 ευρώ, ενώ και ένας ουρολόγος στο Χαλάνδρι κρατούσε τον μπλοκάκι του καλά φυλαγμένο στο σιρτάρι, μη εκδίδοντας αποδείξεις συνολικού ύψους 1.580.000 ευρώ. Αντί να προσπαθούμε να πιάνουμε διάφορα φυσικά πρόσωπα, εδώ κάποιον που φοροδιαφεύγουν δίθεν, καλό είναι να κοιτάξουμε και τις μεγάλες λίστες ανθρώπων που είναι στα σιρτάρια ακόμη οι λίστες, που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμα ή παράνομα, και αυτά τα ονόματα θα θέλαμε κάποια στιγμή να μάθει ο ελληνικός λαός. Στην τσιμπίδα τους ΔΟΕ βρίσκονται και 6 γιατροί της Αττικής, οι οποίοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν προς αύξηση περιουσίας που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και οι κληρονόμοι 2 αποθανών των συνταξιούχων, οι οποίοι ωστόσο διατηρούσαν περιουσία 3.245.757 ευρώ. Ενώ προκλητική είναι και η περίπτωση ενός ιδιώτη, ο οποίος, αν και φορολογούνταν ως απλός εργάτης, αποδείκτηκε εκπρόσωπος offshore εταιρείας, αυξάνοντας αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ. Τρύπα 83 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε το ΣΔΟΕ και στον ειδικό λογαριασμό αξιοποίησης κονδυλίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αντιστοιχεί σε φοροδιαφυγή ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη διοίκηση του Ιδρύματος να αρνείται τις κατηγορίες. Όλα ανεξαιρέτως τα έσοδα έχουν πλήρως αναγραφεί στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία μας. Οι έρευνες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αφορούν την περίοδο 2005-2013. Τις τελευταίες δραματικές ώρες της ζωής του Ήλι Καρέλη στη φυλακή της Νιγρήτας μαρτυρούν, κυρίες και κύριοι, 7 φωτογραφίες που έφερε σήμερα στο φως το Βήμα, στις οποίες εμφανίζεται ο Αλβανός κρατούμενος να σέρνεται ημίγυμνος από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, με εμφανή πάνω του τα σημάδια της κακοποίησης. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πάμε να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ τις συγκλονιστικές αλλά και σκληρές, σας ενημερώνουμε, εικόνες. Ο 42χρονος κακοποιός που δολοφόνησε τον σοφρονιστικό υπάλληλο των φυλακών Μαλανδρίνου Γιώργο Τσιρώνη εμφανίζεται να σέρνεται ημίγυμνος από σοφρονιστικούς υπαλλήλους στο διάδρομο της φυλακής, παρουσία του διευθυντή των φυλακών Νιγρήτας. Ο Ηλί Καρέλη είχε φτάσει στις φυλακές στις 15 και 45 στις 27 Μαρτίου και ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Μετά από 2 ώρες και 45 λεπτά, όσο διήρκησε δηλαδή η παραμονή του στο χώρο αναμονής, εμφανίζεται σε άθλια κατάσταση, χωρίς να μπορεί να σύρει ούτε τα πόδια του. Πρόκειται για μια, θα έλεγα, τεράστια δικογραφία. Γύρω στις 2.000 σελίδες έχω υπολογίσει. Το υλικό είναι πολύ μεγάλο, αφορά το περιστατικό σε αυτό, έλαβε χώρα από τις φυλακές του Μαλανδρίνου, το ΑΤΑ Φυτέας μέχρι και την Ιγρήτα Σερών. Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν είναι αδιάσυστα. Το απόγευμα της Τρίτης, συγγενείς των κατηγορουμένων συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό Μέγαρο Σερών, ζητώντας να αφαιθούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι ελεύθεροι, ενώ επιτέθηκαν φραστικά κατά των τηλεοπτικών συνεργείων. Κλείσε κάμερα, μην καμιά κάμερα. Κλείσε κάμερα. Κλείσες όλες τις κάμερες. Λίγη ώρα αργότερα, 6 από τις 8 που φέρονται να πήραν μέρος στα βασανιστήρια προφυλακίστηκαν, ενώ 2 ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβάλλοντας εγγύηση 5.000 ευρώ. Είναι, όπως έχω ξαναπεί, ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο και κανείς δεν μπορεί, εάν δεν έχει πλήρη και αποσαφηνισμένη γνώμη για το τι έγινε, πώς έγινε και από ποιους έγινε, να οδηγηθεί σε όποιο περιοριστικό όρο επιβάλλει
ο ανακριτής και συνακόλουθα και ο κύριος Εισαγγελέας. 7 ακόμη σοφρονιστικοί υπάλληλοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν τμηματικά έως την Μεγάλη Τρίτη. Καθαρές τέλος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που χειρίζεται την υπόθεση, είναι οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και το πρωί της Πέμπτης θα καταθέσει στην εισαγγελέα πλήρη έκθεση. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μπαλτάκου, τώρα νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον κοινοβουλευτικό λιποτάκτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυσαρεστείται με την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, ανταπαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής κατά του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Με βαρύς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σαμαρά, αποκαλώντας τον κοινοβουλευτικό λιποτάκτη. Αφορμή στάθηκε η μετάθεση για μετά το Πάσχα της προημερησίας συζήτησης στη Βουλή που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Μπαλτάκου. Καλή να μας κάνει την τιμή και να κοπιάσει επιτέλους στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να δώσει εξηγήσεις ο κ. Σαμαράς. Θα ακυρώσω κάθε ταξίδι. Προκειμένου να έρθει και να δώσει εξηγήσεις στο ελληνικό λαό για την ακροδεξιά σέκτα του Μαξίμου που μας κυβερνά. Το έχει καταλάβει πια κάθε Έλληνας. Ο κύριος Τσίπρας δυσαρεστείται με την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής. Μεμονωμένη χαρακτήρισε την περίπτωση Μπαλτάκου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα. Ο κύριος Μπαλτάκος απεδείχθη μια κακή επιλογή εκ του αποτελέσματος. Όλοι ενοχληθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν μια συμπεριφορά επικώς απαράδεκτη. Πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και τον απέπεμψε αμέσως. Λάδι στη φωτιά όμως έριξε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής και τέος εισαγγελέας Χρυσούλα για τα Γάνα. Ο κύριος Κασιδιάρης, κύριε, επειδή είμαι και εγώ νομικός, λοιπόν, σας λέω, έχει κάθε δικαίωμα να βγάλει ό,τι πιο οπτικό ακουστικό υλικό έχει στη διάθεσή του, γιατί υπάρχουν και τα άρθρα 20, 22 και 25 του ποινικού κώδικα που έρουν το αξιόπινο της πράξης του. Την ίδια στιγμή, πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής κατά του Αντώνη Σαμαρά, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια και του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου κατέθεσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τα εγκλήματα που περιγράφονται σε αυτό το φάκελο που θα καταθέσω είναι βαρύτατα. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος από τον Πρωθυπουργό και δύο υπουργούς και για, φυσικά για τους επίορκους δικαστικούς που λειτουργήσαν ως εκτελεστικά τους όργανα. Έντονη όμως ήταν και η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η προσπάθεια κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών με καταγγελίες αβάσιμες και αναπόδεικτες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών λειτουργών που χειρίστηκαν και χειρίζονται την εκκρεμούσα υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ουδόλως συνεισφέρει στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, της οποίας επιβάλλεται να αποφεύγεται οποιαδήποτε μπλοκή σε πολιτικές σκοπιμότητες. Η κυβέρνηση δρομολογεί πλέον την επανακατάθεση του λεγόμενου αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, το οποίο εισάγεται για δεύτερη ανάγνωση στην Επιτροπή την Πέμπτη. Να καλησπέρισω εδώ την Ιωάννα Μάνδρου. Να δούμε, Ιωάννα, πρώτα απ' όλα τι εξελίξεις περιμένουμε σε σχέση με την έρευνα που ξεκίνησε προχθές για το επίμαχο βίντεο. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο ΣΥΑ η αρμόδια εισαγγελέα, η κυρία Καλλιόπη Νταγιάντα, να αποστείλει το σχετικό φάκελο στη Βουλή, να ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, αξιολογώντας το υλικό που έχει στα χέρια της, αναμένεται να καταλήξει το συμπέρασμα ότι έκανε χρήση και του παράνομου υλικού και ήταν εκείνος που έκανε και την παράνομη καταγραφή. Η Βουλή θα αναλάβει στη συνέχεια τη σκητάλη, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του κυρίου Κασιδιάρη, ο οποίος έχει και άλλες ποινικές εκκρεμότητες στη μεγάλη έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, η οποία συνεχίζεται, πρέπει να σου πω, με αμύωτους ρυθμούς. Και πριν το Πάσχα αναμένουμε κατηγορητήρια κατά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση για να τους αποδοθεί η βαριά κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Και βλέπουμε διαρκώς να βγαίνουν στο φως και νέα στοιχεία, Ιωάννα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που φτάνουν. Να σημειώσουμε μόνο ένα ανώνυμο μήνυμα που έφτασε στο κινητό τηλέφωνο του προφυλακισμένου βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Ηλιόπουλου, που κάποιος άγνωστος που δεν ξέρουμε ποιος είναι, αναφέρει ότι κτύπησε Πακιστανό, τον παράτησε όπως λέει και τον βρήκε, λέει και το χώρο, να ψάχνει για κάτι στα σκουπίδια. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσες αθέατες πλευρές έχει αυτή η εγκληματική δραστηριότητα. Για να του πούνε μπράβο, δηλαδή. Μάλιστα.
Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, με χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ειδική ανακρίτρια για παραβάσεις του νόμου περί υπόθεν έσχες ο πρώην Υπουργός Γιάννος Παπαντονίου. Εγγύηση 50.000 ευρώ επιβλήθηκε και στη σύζυγό του, η οποία επίσης απολογήθηκε για ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που κατήχε σε λογαριασμού στη Ελβετική Τράπεζα και εντοπίστηκαν στη λίστα Lagarde. Τώρα, ο Σταύρος Θεοδωράκης μίλησε για την ταυτότητα, για τους στόχους και την ατζέντα του νέου κόμματος του Ποταμιού στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Ο επικεφαλής του Ποταμιού απάντησε στις κατηγορίες περί εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων αλλά και στα περί ταύτισης του νέου κόμματος με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Αίσθηση παράλληλα προκάλεσε και η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Θεοδωράκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε συζητήσεις με τρεις ευρωομάδες, τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους και τους πράσινους για το πού θα ενταχθεί το ποτάμι σε περίπτωση που εκλέξει ευρωβουλευτές, βρίσκεται το νέο κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής του μιλώντας στο Sky 100,3. Δεν θέλω καμία ταμπέλα. Είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι. Θέλουμε να βγει η Ελλάδα από τη συντήρηση, να πάει μπροστά. Τι σημαίνει σήμερα η λέξη φιλελεύθερος, τι σημαίνει η λέξη αριστερός. Γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε αυτή την κουβέντα. Φεύγουμε λίγο πιο μπροστά. Ο Σταύρος Θεοδωράκης βρέθηκε στις Βρυξέλλες και συναντήθηκε με τον Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για την τελική απόφαση που θα πάρει το βράδυ των ευρωεκλογών. Στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Θεοδωράκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θλιβερό ότι κάποιοι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να τα αλλάξουν όλα, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Πραγματικά θα ήθελα να μας πούν κάποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν σε αυτή τη χώρα. Εκεί θα πρέπει να γίνει κουβέντα. Την ίδια ώρα με άρθρα του επιτέθηκε στα τρόλ του διαδικτύου, όπως τα αποκάλεσε, με αφορμή συγκεκριμένους λογαριασμούς που του επιτίθενται. Όποιος έχει λεφτά, έχει και μια στρατιά υποστηρικτών και συνάμα υβριστών των αντιπάλων του. Νέα παιδιά συνήθως, άνεργα, που με 500 ευρώ σε κάνουν Θεό. Το σκοπτικό σχόλιο ήρθε από το left.gr σε άρθρο με τίτλο Σταύρος Θεοδωράκης εναντίον Twitter. Αν πιστέψουμε τον ισχυρισμό του ότι τα αντιποταμίσια τρόλ πληρώνονται με 500 ευρώ το μήνα και υποθέσουμε ότι κάποιο κόμμα προσλάμβανε 100 τέτοια, αυτό θα σήμαινε 50.000 ευρώ το μήνα ή 600.000 το χρόνο. 600.000 ευρώ το χρόνο είναι πολλά λεφτά για να βρίζεις τον οποιονδήποτε, έστω και αν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης. Άμεσα απάντησε ο Σταύρος Θεοδωράκης με βίντεο από παλιό του ρεπορτάζ από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, με το σχόλιο όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόβλημα με τα trolls. Αυτή είναι η ομάδα που ασχολείται περισσότερα με τα social media. Είμαστε κόσμος που ούτως ή άλλως παρεμβαίνει στα social media και ασχολούμαστε με αυτό. Και προφανώς παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται στα social media. Ο πρώην Υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος εξήγησε γιατί θα ψηφίσει το ποτάμι. Το ποτάμι πώς σας φαίνεται? Αυτό δεν έχει καθηγητές πανεπιστημίου? Έχει, αλλά είναι κάτι πονηρά πρόσωπα που μου αρέσουν. Είναι γραμματικάκι, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε ποτάμι? Το λατρεύω το γραμματικάκι εγώ, να μην το ψηφίσω. Σύμφωνα με τον κύριο Πάγκαλο, το ποτάμι έχει συγκεντρώσει στο ψηφοδέλτιό του μεγάλο αριθμό αξιόλογων ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, κατά την τρίτη μέρα της κατάθεσής του, ο Νοτιοαφρικανός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους, που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του, παραδέχθηκε ότι έκανε ένα φρικτό λάθος, αλλά επέμεινε πως δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Παρουσιάζοντας ο εισαγγελέας μία φωτογραφία με το ματωμένο πρόσωπο της Ρίβα Στένκαμπ, ο Όσκαρ Πιστόριους ξέσπασε σε λυγμούς και κατέρευσε, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί για λίγο. Χωρίς περιστροφές, ο εισαγγελέας Τζέρι Νέλ ξεκινά την εξέταση του κατηγορουμένου Όσκαρ Πιστόριους. Τον καλεί να αναγνωρίσει την ευθύνη των πράξεών του τη νύχτα της 14ης Φεβρουαρίου 2013, πράξεις που οδήγησαν στο θάνατο της συντρόφου του Ρίβα Στένκαμπ. You killed a person, that's what you did, isn't it? I made a mistake. You killed Ρίβα Στένκαμπ, that's what you did. I made a mistake, my lady. You shot and killed her. Where do you take responsibility for that? I did, my lady. Now say it then. Say yes. I shot and killed Riva Steenkamp. I did, my lady. Okay. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας προβάλλει βίντεο του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News, στο οποίο ο κατηγορούμενος, γεμάτος ενθουσιασμό, πυροβολεί από μακριά, κυριολεκτικά ανατινάζοντας ένα καρπούζι. Παρουσιάζοντας τη φωτογραφία της αστυνομίας με τη σωρό της Ρίβα Στένκαμπ, ο εισαγγελέας επιμένει ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του. Ο Όσκαρ Πιστόριους ξεσπά σε λυγμούς και καταραίει. Take responsibility for what you've done, Mr. Pistorius. I've taken responsibility, but I will not look at a picture where I'm tormented by what I saw and felt that night.
As I picked Reva up, my fingers touched her head. I remember. I don't have to look at a picture. I was there. Συντετριμένη η οικογένεια της Ρίβα Στένκαμπ ακούει την κατάθεση του Όσκαρ Πιστόριους. I had her head on my left shoulder and I could feel the blood was running down on me. And then I just sat there with her and I waited for the ambulance to arrive and I felt helpless. I had my hand on her hip, I was trying to stop the bleeding. Reva had already died whilst I was holding her. Όσκαρ Πιστόριους επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του. I thought that there was a burglar that was gaining entry into my home. The first thing that ran through my mind was that I needed to arm myself, that I needed to protect Reva. And then I heard a noise from inside the toilet. Before I knew it, I'd fired four shots at the door. Το δικαστικό δράμα θα συνεχιστεί με κύριο στόχο να εξακριβωθεί εάν η δολοφονία της Ρίβα Στένκαμπ από τον Νοτιοαφρικανό Παραολυμπιονίκη έγινε εκ προθέσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο 27χρονος αθλητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ουκρανία, όπου το κοινοβούλιο μετατράπηκε σε αρένα, με τους βουλευτές να διαγωνίζονται στις πολεμικές τέχνες, ανταλλάσσοντας μπουνιές, κλωτσιές και σπροξήματα. Πρωταθλήτρια στο μποξ αναδείχθηκε μια γυναίκα βουλευτής. Όλα άρχισαν όταν ο μιλητής κατηγόρησε τη μεταβατική κυβέρνηση για αδράνεια στο χειρισμό της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στα ανατολικά της χώρας. Την ίδια ώρα, να διασκεδάσει τα σενάρια περί ρωσικής επέμβασης σε ουκρανικό έδαφος, επιχείρησε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πανικός, άγριο ξύλο με μπουνιές και κλωτσιές. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο έχει μετατραπεί σε ρινγκ. Βλέποντας την καλοντημένη βουλευτή να με το κομψότατο σατέν φόρεμα να σπέβδει προς το βήμα της Βουλής, πολλοί υπέθεσαν πως θα επιχειρούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Αντιθέτως, αρπάζει από το γιακά συνάδελφό της του ακροδεξιού κόμματος Βόμποντα και του καταφέρνει απανωτές γροθιές. Ο έκπληκτος βουλευτής δεν αντιδρά στα χτυπήματα. Τα σημάδια της επίθεσης είναι εμφανής στο λαιμό του. Πάντα τονίζουμε ότι σε κρίσιμες στιγμές όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Την ίδια ώρα η ένταση συντηρείται σε πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας όπως το Ντονιέτσκ, το Λουχάνσκ αλλά και στο Χάρκοβο. Στο Ντονιέτσκ, φιλορώσοι παραμένουν ταμπουρωμένοι σε κυβερνητικό κτίριο, το οποίο έχουν μετατρέψει σε αρχηγείο μιας ανεξάρτητης, όπως υποστηρίζουν, περιοχής, η οποία έχει και δικό της λαϊκό συμβούλιο. Για την ώρα η λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ δεν επεκτείνεται πέρα από αυτή την πλατεία, αλλά ο κόσμος εύχεται πως με τη βοήθεια της Ρωσίας θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα ανάλογο με αυτό της Κρυμαίας για την ένωση με τη Ρωσία. Ανήσυχος για ενδεχόμενη ρωσική επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Αμήνης. Είναι σαφές ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις και πράκτορες υπήρξαν ο καταλύτης πίσω από το χάος των τελευταίων 24 ωρών. Θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η πολιτική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων και η χρήση βίας. Είμαστε έτοιμοι και για τις δύο. Να ρίξει τους τόνους, επιχείρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ελπίζω ότι με την πρωτοβουλία του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση στην Ουκρανία και να τη βελτιώσουμε. Την ίδια ώρα, καλά κρατεί ο πόλεμος της προπαγάνδας. Μέσω του αγγλόφωνου Russia Today, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι το Κίεβο προσέλαβε 150 μισθοφόρους από Αμερικανική Εταιρεία Ασφαλείας, οι οποίοι, μεταμφιεσμένοι σε άνδρες της Ουκρανικής Αντιτρομοκρατικής, έχουν αναλάβει να διαλύσουν τους διαδηλωτές στην Ανατολική Ουκρανία. Πάμε τώρα στον Γιώργο Φελίδη. Καλησπέρα, Γιώργο. Είδαμε πως το Ουκρανικό Κοινοβούλιο μετετράπη σε ρινγκ. Όμως οξυμένα παραμένουν τα πνεύματα μετά τις εκλογές και στην Τουρκία, καθώς ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δέχθηκε επίθεση από υποστηρικτή μάλλον της κυβέρνησης όταν έφτανε στην Εθνοσυνέλευση.
Σία, οι εικόνες τα λένε όλα. Προσερχόμενος για να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δέχθηκε επίθεση με γροθιές και δέχθηκε και λακτίσματα από ένα νεαρό που είχε εισέλθει. Ακριβώς. Είχε εισέλθει στο κοινοβούλιο ως επισκέπτης. Βλέπουμε εδώ το αριστερό, το δεξί κροσέ του νεαρού. Οι άνδρες της ασφάλειας δεν μπόρεσαν να προλάβουν το δράστη. Στη συνέχεια όμως ανταπέδωσαν τα χτυπήματα, δείχνοντας τον στο πάτωμα και κλωτσώντας τον στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπεσε στο πάτωμα και σύμφωνα με μαρτυρίες έσπασαν τα γυαλιά του. Εδώ του κοιτούν τα μάτια. Ακριβώς. Δράστης της επίθεσης είναι ο οικονομιζόμενος Ορχάν Ευέτ, που συνελήφθη αμέσως, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ερντογάν παραδέχθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ο δράστης ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος από το 2012, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι απεβλήθη από τις τάξεις του μετά το χθεσινό επεισόδιο. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στην εξαρτία μας εξαιτίας μιας γροθιάς, δήλωσε μετά την επίθεση ο κύριος Κιλιτσντάρογλου, ενώ ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε το συμβάν. Πάντως, ο ανακρινόμενος δράστης δήλωσε εκνευρισμένος από προεκλογικές δηλώσεις του ηγέτη της αντιπολίτευσης και είπε πως σχεδίαζε την επίθεση εδώ και ένα μήνα. Ενώ η μητέρα του, που είδαμε προηγουμένως, δηλώνει σε τοπικά μέσα ότι ο δράστης είναι άνεργος και έπασχε από κατάθλιψη λόγω του θανάτου του πατέρα του. Μάλιστα, πάμε τώρα στις ΗΠΑ, Γιώργο. Τουλάχιστον 20 μαθητές τραυματίστηκαν στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι που είχαμε σε γυμνάσιο της Αμερικανικής Πολιτείας Πενσιλβάνια. Ακριβώς. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί τοπική ώρα στο γυμνάσιο Franklin, σε ένα προάστιο της πόλης Pittsburgh, την ώρα που οι περισσότεροι μαθητές έφταναν στο σχολείο. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι μαθητής, εισέβαλε οπλισμένος με δύο μαχαίρια και άρχισε να χτυπά, στοχεύοντας καταρχήν ένα συμμαθητή του με τον οποίο είχαν διαφορές και στη συνέχεια αδιάκριτα. Πανικόβλητοι οι μαθητές βγήκαν από το κτίριο, ορισμένοι φέροντας και εμφανή τραύματα από τις μαχαιριές. Ένας μαθητής είχε την ιδέα να σημάνει το συναγερμό για φωτιά. Το σχολείο αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας που περικύκλωσαν το κτίριο και αφόπλισαν τον δράστη, ο οποίος ανακρίνεται χωρίς να έχει δοθεί το όνομά του μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα. Τουλάχιστον 4 από τα 20 θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα και έχουν υποβληθεί σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι τραυματίες ήταν από ηλικίας 14 έως 21 ετών και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Ένα ακόμη λοιπόν επεισόδιο ενδοσχολικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Φωτιές έχει ανάψει η πρόταση του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων Άρης Πιλιοτόπουλου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το αν το τζαμί θα γίνει στην Αθήνα. Με την πρόταση αυτή διαφώνησε έντονο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Την ίδια ώρα, σύμβαση για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις Πέτσες υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Ενώ υποψήφιος για την Περιφέρεια, Γιώργος Κουμουτσάκος, επισκέφθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων Άρης Πιλιοτόπουλου για το θέμα ανέργησης μουσουλμανικού τεμένου στην Αθήνα. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με την πρόταση που έκανε ο κ. Άρης Πιλιοτόπουλος να γίνει δημοψήφισμα για το αν θα υπάρξει τζαμί στην Αθήνα ή όχι. Όχι, δεν συμφωνώ. Με εχμές απάντησε ο Άρης Πιλιοτόπουλος λίγη ώρα αργότερα μέσω του ραδιοφώνου του Sky, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι που βγαίνουν και τοποθετούνται για το τζαμί είναι αδιάβαστοι. Είναι σαν να λέμε, για παράδειγμα, σε κάποιον που μένει στην Κηφισιά, νομίζω μένει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, αν κάποια στιγμή ο δήμαρχος Κηφισιάς τον ευνηδιάσει και του πει: θα βάλω στο κέντρο της Κηφισιάς τζαμί, που είναι δίπλα στο σπίτι σου, τι πρέπει να έχεις ως απάντηση. Η άποψη δική μου είναι: μπορεί, ναι, μπορεί, όχι, ανάλογα με το τι θα πούν οι Κηφισιώτες. Νέο εγχείρημα που είναι η ποδοσφαιριοποίηση της πολιτικής χαρακτήρισε την υποψηφιότητα Μόραλ για τη Δημαρχία Πειραιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου. Τη σύμβαση για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων καθαρισμού λιμάτων των Σπετσών υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη και του Δημάρχου Σπετσών Παναγιώτη Λυράκη. Το έργο αυτό, το πρώτο που υλοποιείται σε νησί της Αττικής, έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση 12.700 κατοίκων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περισσότερα από 18 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έγινε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη. Δεν θα κουραστούμε να υπογράφουμε συμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των πολιτών. Συνάντηση με την ηγεσία και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος είχε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Κουμουτσάκος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα, καθώς και οι δυνατότητες διεύρυνσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής.
ποσό ύψους 20,8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις και σε έργα ανάπτυξης μέσω του νέου ΕΣΠΑ από το 2014 έως το 2020. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, τα χρήματα θα κατευθυνθούν μέσα από τέσσερις άξονες. Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα έρχεται πλέον στην τρίτη θέση απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ τον Ιανουάριο του 2012 βρισκόταν στη 12η, διαλύοντας, όπως σημείωσε το μύθο, ότι η χώρα δεν μπορούσε να απορροφήσει κοινοτικούς πόρους. Αρνητικός πρωταγωνιστής σε αγώνα μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα στο τοπικό ντέρμπι του Τελαβίβ ήταν ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης. Κυρίες και κύριοι, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής μετά τη λήξη της αναμέτρησης κινήθηκε απειλητικά εναντίον οπαδού που του επιτέθηκε φραστικά χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις εναντίον του ιδίου και της οικογένειάς του. Με τη συμβολή των ψυχρεμότερων, το συμβάν τέλειωσε. Η ποινή, ωστόσο, που έρχεται για τον 28χρονο αθλητή αναμένεται βαριά. Ποιος είδε το Σοφοκλής Χορτσιανίτη και δεν το φοβήθηκε. Ο Έλληνας σέντερ που αγωνίζεται στο Ισραήλ με τα χρώματα της Μακάμπι Τελαβίβ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο τοπικό ντέρμπι με αντίπαλο τη Χάπουελ. Ο 28χρονος καλαθοσφαιριστής μετά τη λήξη αναμέτρησης κινήθηκε απειλητικά προσπαθώντας να σκαρφαλώσει τις κερκίδες των γηπεδούχων, όντας εκτός εαυτού, με στόχο έναν οπαδό της Χάπουελ που του επιτέθηκε φραστικά, με χυδαίες εκφράσεις για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του. Ευτυχώς, την τελευταία στιγμή συμπαίκτες, αντίπαλοι και άνθρωποι της ασφάλειας το συγκράτησαν, προτού τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ο Σόφο έμοιαζε σαν πραγματικός τάβρος και οι συμπαίκτες το συγκράτησαν με πολύ μεγάλη δυσκολία, μέχρι ωστότου ηρεμήσει και έλειξε λίγο αργότερα το συμβάν. Δυστυχώς, πάνω στη Βασαρία υπήρξαν και απρόοπτα, καθώς η προσπάθειά του να βουτήξει έναν από τους οπαδούς των γηπεδούχων φέρνει να χτύπησε κατά λάθος τον γιο του Προέδρου της Χάπουελ, αλλά και τη μητέρα ενός καλαθοσφαιριστή. Όσον αφορά την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή ορίστηκε για τις 24 Απριλίου, δηλαδή μετά τα play-off της Ευρωλίγκας, με τον Έλληνα αθλητή να μην παίζει τα δύο παιχνίδια που μεσολαμούν μέχρι τότε, εκτείοντας την ποινή του αναδρομικά. Σύμφωνα με τα μέσα από το Ισραήλ, αυτά κάνουν λόγο για αποκλεισμό 8 αγωνιστικών και 12.000 χρηματικό πρόστιμο. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, θα δούμε αμέσως μετά γιατί αναπτερώθηκαν και πάλι οι ελπίδες για ανέβρεση του μοιραίου Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Αναπτερώνονται λοιπόν οι ελπίδες για ανέβρεση του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, κυρίες και κύριοι, καθώς περιορίζεται δραστικά πια η περιοχή έρευνα στο Ινδικό ωκεανό. Ειδικά εξοπλισμένα σκάφη εντόπισαν εκ νέου δύο υποβρύχια ηχητικά σήματα του τύπου ακριβώς που θα εξέπεμπε ένα μαύρο κουτί. Για ακόμα μια ημέρα τα αναγνωριστικά αεροσκάφη της πολυεθνικής δύναμης αναζήτησης του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών απογειώθηκαν με προορισμό τον Νότιο Ινδικό ωκεανό, καθώς οι έρευνες εισήλθαν στο δεύτερο μήνα τους. Ο Αυστραλός επικεφαλής των ερευνών πιστεύει ότι η επιχείρηση πλησιάζει το στόχο της. Τα σήματα που εντοπίστηκαν χθες θα βοηθήσουν στο να καθορίσουμε καλύτερα μια πιο περιορισμένη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη περιοχή ερευνών στον πυθμένα του ωκεανού. Πιστεύω ότι ψάχνουμε στη σωστή περιοχή, αλλά χρειάζεται να ταυτοποιήσουμε οπτικά τα συντρίμια του αεροσκάφους πριν επιβεβαιώσουμε με σιγουριά ότι αυτή είναι η τελευταία κατοικία της πτήσης 370. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι το αεροσκάφος θα βρεθεί σύντομα. Είμαι πλέον αισιόδοξος ότι θα βρούμε το αεροσκάφος ή ό,τι απέμεινε από αυτό στο προσεχές μέλλον. Αλλά δεν το έχουμε βρει ακόμη. Καθώς τα 11 πολεμικά αεροσκάφη και τα 14 πλοία προσθέθηκαν από σήμερα και δύο ιαπωνικά αναγνωριστικά P3 Orion, όλοι συνειδητοποιούν ότι δίνουν αγώνα με τον χρόνο. Η ισχύ των σημάτων δηλώνει ότι τουλάχιστον ένα από τα μαύρα κουτιά εκπέμπει ακόμα, αλλά ότι σύντομα η μπαταρία θα εξαντληθεί. Η μεγαλύτερη μας ανησυχία είναι ο χρόνος. Τα σήματα θα συνεχίσουν να εκπέμπονται για πολύ περιορισμένο διάστημα και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του υποβρύχιου εντοπιστή σήματος, κάτι που θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε τη γεωγραφική περιοχή των ερευνών και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την υποβρύχια έρευνα με τα βαθυσκάφη. Στο Πεκίνο, οι συγγενείς των αγνοωμένων εξακολουθούν να ρωτούν τους εκπροσώπους των Μαλαισιανών αερογραμμών για τα σενάρια αεροπειρατείας, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους δώσει απάντηση για την τύχη των αγαπημένων τους. Η οικογένεια ενός νεαρού Κινέζου επιβάτη γιόρτασε θρηνώντας τα 21 του γενέθλια. Οι αρχές λένε ότι είναι ακόμα νωρίς για να καθελκυστεί το μη επανδρομένο βαθυσκάφος Bluefin 21, καθώς με συνεχείς προσπάθειες εντοπισμού του σήματος από τα μαύρα κουτιά, από αέρος και θαλάσσης, θέλουν να περιορίσουν το πεδίο των υποβρυχίων ερευνών τους, δίνοντας λύση επιτέλους στο μυστήριο της εξαφάνισης του μοιραίου Boeing.
Συνεχίζεται η επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγου στη Νέα Ζηλανδία με ακόμη ένα συνήθιστο στιγμιότυπο. Ο 8,5 μηνών Γιώργιος να παίζει με άλλα παιδάκια και τους γονείς τους, Βίλιαμ και Κέιτ, να συζητούν για την ανατροφή των παιδιών. Εικόνες από δραστηριότητα μελών της βασιλικής οικογένειας διαφορετικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ανταποκρινόμενος στα καθήκοντα που επιβάλλει η ιδιότητα του τρίτου στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ο πρίγκιπας Γεώργιος συνάντησε υπηκόους της προγιαγιάς του Ελισάβετ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Ζηλανδία. Ο 8,5 μήνων πρίγκιπας στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό έκλεψε και πάλι την παράσταση μιλώντας την ίδια γλώσσα με τους συνομιλικούς του. Με τον Γεώργιο αγκαλιά, Βίλιαμ και Κέιτ συναντήθηκαν με τους γονείς 10 μωρών στο προεδρικό μέγαρο του Wellington. Ανάμεσά τους ένα γκέι ζευγάρι και μία ανήπανδρη μητέρα. Ο μικρός πρίγκιπας εμφανίστηκε εξαιρετικά ευδιάθετος και ευγενής κυριολεκτικά και μεταφορικά, χωρίς όμως πολλή όρεξη να μοιραστεί τα παιχνίδια του. Με την επιλογή ο Γεώργιος να έρθει σε άμεση επαφή με μη γαλάζο αίμα τους, το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας ίσως μας αποκαλύπτει το πρόσωπο της μοναρχίας του επόμενου αιώνα. Το μεγαλύτερο περιστέρι της Ειρήνης με παραδοσιακά λευκά καραβάκια θα δημιουργήσουν χιλιάδες μαθητές από όλη τη χώρα την Παρασκευή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Προγράμματος Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας, που διοργανώνει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος της πρωτοβουλίας να ταξιδέψουν από τους νέους της Ελλάδας προς ολόκληρο τον κόσμο τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών, όπως η ειρήνη, η φιλία, το Εύα αγωνίζεστε και η συναδέλφος των λαών, αλλά και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness για τη δημιουργία του μεγαλύτερου χάρτινου λευκού περιστεριού ειρήνης στον κόσμο. Η εκδήλωση ξεκινά στις 9 το πρωί. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε τις προσπάθειες της ναυτιλίας να αντιμετωπίσει τα είδη εισβολής. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι θαλάσσιες μεταφορές που παραμένουν κυρίαρχες για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου έχουν μπει σε τροχιά ώστε να γίνουν οικολογικότερες και πιο οικονομικές. Όλος αυτός ο προβληματισμός ξεδιπλώθηκε σήμερα σε ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ για την ναυτιλία που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη μείωση κυρίως των εκπομπών ρήπων και έμφαση δίνεται και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα πλοία. Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα που πρέπει η ναυτιλία να λύσει και είναι κάπως περίεργο γιατί σχετίζεται με τα είδη εισβολής που μεταφέρουν τα καράβια από το ένα μέρος της γης στο άλλο. Όπως συμβαίνει με τα λίαν επικίνδυνα μύδια ζεύρα. Φαίνονται απολύτως αθώα, όμως αυτά τα μύδια είναι μια σημαντική απειλή για τα οικοσυστήματα της Ευρώπης και της Αμερικής. Αναπαράγονται με ασύλληπτους ρυθμούς, δημιουργούν πολυάριθμες απικίες, απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, εκτοπίζουν την τοπική βιοποικιλότητα και καταστρέφουν τα δίκτυα ίδρυυσης όπως και την αγροτική παραγωγή. Το μύδι ζέμπρα φτάνει στην Ευρώπη και την Αμερική από μακρινές θάλασσες μέσω της ναυτιλίας. Εκατοντάδες οργανισμοί είδη εισβολής ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα τους μέσα στο έρμα των πλοίων, στο θαλασσινό νερό δηλαδή, με το οποίο γεμίζουν τις δεξαμενές των πλοίων για να εξασφαλίσουν ευστάθεια. Πρόσφατα και μια ελληνική εταιρεία δημιούργησε πρωτοποριακό σύστημα για την εξόντωσή τους, έτσι ώστε να μην απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά το άδειασμα των δεξαμενών. Ενώ στα σκαριά βρίσκεται η κύρωση διεθνούς σύμβασης που θα υποχρεώνει όλα τα καράβια να διαθέτουν ένα τέτοιο σύστημα και οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ενημερωθούν ώστε να επιλέξουν το σωστό εξοπλισμό. Έχουμε σχεδιάσει, έχουμε αναπτύξει, έχουμε επιστοποιήσει ένα σύστημα επεξεργασίας θαλασσίου έρματος με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς οργανισμών από το ένα σύστημα στο άλλο. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο περιβάλλον από όπου ήρθαν την πλειονότητα των οργανισμών. Θεωρούμε ότι έχουμε φτιάξει μια σωστή τεχνολογία με και το καινοτόμο χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούμε κυκλονικό διαχωρισμό. Η διαχείριση του θαλάσσιου έρματος αποτελεί μία μόνο από τις πράσινες προκλήσεις της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Φόρουμ που έγινε στην Αθήνα με την παρουσία 600 συνέδρων και εισηγητών από όλο τον κόσμο. Όμως οι πράσινες προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Η ναυτιλία βρίσκεται σε σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή και αναμένεται στα επόμενα 5 με 10 χρόνια να μπουν σε εφαρμογή μια σειρά από περιβαλλοντικούς κανονισμούς που θα αλλάξουν τη ροή. Θα αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο που δουλεύει η ίδια η βιομηχανία. Για μας στην ναυτιλία λέμε αν είναι οικονομικό ή οικολογικό, η απάντηση είναι πρέπει να είναι και τα δύο. Πρέπει αυτό που είναι πράσινο να είναι ταυτόχρονα και οικονομικό. Αλλιώς δεν έχει νόημα να υπάρχει. Η επιλογή του ενεργειακού μείγματος θα είναι κρίσιμη προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων κυρίως από τα οξύδια του θείου. There are three environmental challenges facing us.
Από τις αρχές του επόμενου χρόνου στα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα, οι εκπομπές οξυδίων του θείου θα πρέπει υποχρεωτικά να μειωθούν δραστικά κάτω από το 0,1%. Για να πετύχουμε το στόχο, είτε θα πρέπει να αλλάξουμε καύσιμο και να στραφούμε στο LNG, που είναι πιο ακριβό, είτε να τοποθετήσουμε συστήματα και φίλτρα απορρόφησης των ρήπων, για την αποτελεσματικότητα των οποίων δεν έχουμε πιστεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας υιοθέτησε την υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας στα πλοία και μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η ελληνική ναυτιλία, που παραμένει στην πρωτοπορία, έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να προσαρμόζεται με επιτυχία στα νέα δεδομένα. Και όλοι αναμένουν ότι για άλλη μια φορά θα ανταποκριθεί και στις περιβαλλοντικές επιταγές. Στα καλά νέα της ημέρας, η ανάδειξη των ελληνικών νησιών από το CNN ως τα πιο όμορφα νησιά της Μεσογείου. Για ακόμη μία φορά τα ελληνικά νησιά μονοπολούν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων. Στις ηλεκτρονικές σελίδες του αμερικανικού δικτύου CNN φιλοξενούνται τα 9 πιο όμορφα ελληνικά νησιά. Βάσει του αφιερώματος, τα 1.400 νησιά της Ελλάδας αποτελούν τους πιο όμορφους προορισμούς της Μεσογείου και σύμφωνα με τον αρθρογράφο, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Κυκλάδες. Το CNN προσδίδει σε κάθε έναν από τους 9 μαγευτικούς προορισμούς έναν τίτλο και παραθέτει πληροφορίες προτρέποντας τους αναγνώστες του να τα επισκεφθούν. Το νησί με τα ομορφότερα τοπία είναι η Σαντορίνη, ενώ την καλύτερη νυχτερινή ζωή την διαθέτει η Μύκονος. Η Νάξος αποτελεί τον πιο παραδοσιακό οικισμό και τα καλύτερα θαλάσσια παιχνίδια γίνονται στην Πάρο, με τις καλύτερες παραλίες όμως να βρίσκονται στη Μήλο. Η Ικαρία είναι ο ιδανικός προορισμός για φυσιολάτρεις και η Κρήτη για τους καλοφαγάδες. Καλύτερος προορισμός για ροβινσόνες κρούσους στα Κουφονίσια και για τα ζευγάρια η Φολέγανδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έφυση άσκησε η προεισαγγελία πρωτοδικών κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικίου που είχε αθώσει λόγω αμφιβολιών τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Σάβα Θεοδωρίδη για την είσοδό του στα αποδυτήρια του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης στο ημίχρονο του τελικού κυπέλου Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης το Μάιο του 2012. Οι κύριοι Μαρινάκης και Θεοδωρίδης είχαν παραπεμφθεί σε δίκη μετά την αυταπάγγελτη δίωξη που άσκησε σε βάρος του ποδοσφαιρικού εισαγγελέας για παράβαση του νόμου περί ποινικής αντιμετώπισης προσυνεννοημένων αγώνων, κατηγορούνταν επίσης ότι επιχείρησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του τελικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Να αλλάξουμε θέμα, σημαντική νίκη πήρε ο Ηρακλής που επικράτησε 1-0 του Φωστήρα στην πρώτη αγωνιστική των play-off της Football League. Ο Αιγινιακός ξεκίνησε δυνατά τα μπαραζανόδου, επικρατώντας το Πανθεσσαλικό της νίκης Βόλου με 3-2, ενώ εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Ολυμπιακός Βόλου και Ηρακλής Ψαχνών. Ο Ολυμπιακός Βόλου φρόντισε από την αρχή να δείξει ότι θέλει να έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο Super League, επικρατώντας 2-1 της Κέρκυρας στο νησί των Φιάκων. Οι Βολιώτες πέτυχαν και τα δύο γκολ μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Καπετάνο στο έκτο λεπτό και τον Κούρμα στο ένατο. Οι νησιώτες απάντησαν γρήγορα με τον Σουάνι στο 38, ωστόσο στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, το σκορ δεν άλλαξε. Με το δεξί ξεκίνησε την προσπάθειά του και ο Ηρακλής Ψαχνών, που νίξει 1-0 το ΑΟ Χανιά μέσα στην Κρήτη. Το γκολ των φιλοξενούμενων μπήκε στο 76 λεπτό και έμεινε αναπάτητο από τους Χανιώτες που έμειναν στον ένα βαθμό. Στο Πανθεσσαλικό η νίκη Βόλου υποδέχθηκε τον Αιγινιακό και ο Τζιόρας στο 13ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους. 4 λεπτά αργότερα ο Ανιέτε με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ γράφει το 2-0. Ο Αιγινιακός μείωσε στο 21 με τον Γιάζη Τζόγλου και στο 39 κατάφερε να ισοφαρίσει με ατομική προσπάθεια και σού του Ζούρκου. Η απόλυτη ανατροπή για τον Αιγινιακό στο 70ο λεπτό με τον Κωνσταντινίδη να γράφει το 2-3. Στο Καθατζόγλιο, ο Ηρακλής υποδέχθηκε το Φωστήρα και στο 62ο λεπτό, από λάθος έξοδο του Γιαννιώτη, ο Σαββίδης άνοιξε το σκορ για τον Ηρακλή, γράφοντας το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στις αγορές. Απώλειες μισής μονάδας σήμερα για το Γενικό Δίκτυο στην Αθήνα. Αντιθέτως, ήταν θετικό το κλίμα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανωδικά κινούνταν πριν από λίγο Dow Jones και Nasdaq στη Wall Street. Πάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ευρώ ενισχύεται σε σχέση με δολάριο και γεν. Το ίδιο και το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Σε τροχιά ανόδου, οι τιμές του αργού πετρελαίου. Αντιθέτως, υποχώρησε σήμερα η τιμή του χρυσού. Καλή
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού περιμένουμε απόψε τη νύχτα και από τα βόρεια με βροχές, τοπικές καταιγίδες. Θα κρατήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα έχει και μια μικρή πτώση θερμοκρασία, ενώ βελτιώνει το καιρός και πάλι το Σαββατοκύριακο. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυγό Δήμου Δοδόνη στην Ήπειρο από το Χάρι με υπέροχα χρώματα. Μοβ χαλικάτο και ωραία αρώματα, λέω εγώ. Η επόμενη είναι από την Καβάλα, μια άποψη της Καβάλας από τα τείχη της Καβάλας και από τον Τάσο. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε προς το Αιγαίο και την χώρα της Φολεγάνδρου από τον Νίκο. Και θα τελειώσουμε με Κρήτη, ακόμα πιο νότια δηλαδή. Φαλάσσαρνα στην Κρήτη, στο νομό Κισάμου από τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. skykeros.gr για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Αύριο λοιπόν Τρίτη, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας και κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, αλλά και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα, να συνοδεύονται μάλιστα και από χαλαζόπτωση. Φαίνεται ότι εκτός θα μείνουν αύριο τουλάχιστον οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και η νοτιοανατολική Πελοπόννησος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, η έντασή τους 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά έως 21 με 22 και στο Αιγαίο έως 20 βαθμούς. Στην Αττική λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και βαθμία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 19 με 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι στο θερμαϊκό βαθμία θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 11 έως 16 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκλωθούν στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αυξηθεί και στα υπηρωτικά πια και κυρίως στα ορεινά θα εκλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 17 με 19 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα οι βροχές που θα εκδηλώνονται στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο σχετικά γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός με παροδικές μπόρες, ίσως μάλλον σημειωθούν παροδικές μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Τέλος, την Κυριακή, αλλά και την Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη. Έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και μόνο τα απογεύματα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας θα εκδηλώνονται παροδικές. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε καθημερινά και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας για όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας και στη σελίδα του Sky στο Facebook και στο λογαριασμό μας στο Twitter. Αμέσως τώρα, η ξένη σειρά CSI Miami. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.